Πρώτα τελέστηκε η γιορτή του Αγίου Ελευθερίου στο φερόνιμο ναό της Αλεξανδρούπολης. Πλήθος πιστών έσπευσαν στη Θεία Λειτουργία, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος. Γιορτάζουμε τον Άγιο Ελευθέριο στην Αλεξανδρούπολη, έτσι όπως τον τιμάν οι χριστιανοί στην περιοχή μας, έτσι όπως θυμόμαστε τις περιπέτειες που πέρασε αυτός ο ναός, έτσι όπως ζήσαμε τα νεότερα χρόνια και τη μετονομασία του από τους Βουλγάρους σε ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Οι Έλληνες επέμεναν και αφιέρωσαν το ναό αυτό στον Άγιο Ελευθέριο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, προκειμένου να μην στερηθούν το αγαθό της ελευθερίας που το έβλεπαν ότι χάνεται σε όλη την Ευρώπη 1937-1938. Ο Σεβασμιότατος τόνισε ότι στην Ευρώπη οι πολίτες είναι φοβισμένοι, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, η ελευθερία κοντεύει να χαθεί. Ο φόβος, ο πανικός και η αγωνία είναι τα τρία χαρακτηριστικά που κυριαρχούν στις ψυχές των Ευρωπαίων, εξηγεί ο Μητροπολίτης Άνθιμος, με μόνη δίωδο την Εκκλησία, η οποία παρέχει μια άλλη ποιότητα ελευθερίας, τον Ιησού Χριστό. Σήμερα φοβάμαι ότι και η ελευθερία μας έχει χαθεί και η ειρήνη στις ψυχές μας και σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο, όσο περνάει η μέρα με τη μέρα, χάνεται και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα. Μάλλον ξέρω ότι δημιουργούν ήδη ένα πανικό στις ψυχές των ανθρώπων, ένα φόβο, μια αγωνία. Μαθαίνω ότι στην Ευρώπη οι άνθρωποι φοβούνται να κυκλοφορήσουν στο μετρό, σε πλατείες, σε σχολεία, σε δημόσιους χώρους. Αυτό είναι μια τραγωδία στην εποχή της δημοκρατίας, των αξιών και της ελευθερίας, όπως τις βιώνουμε. Γιατί εμείς στην Εκκλησία έχουμε μια άλλη ποιότητα ελευθερίας. Έχουμε μια άλλη αξία της ειρήνης, που δεν είναι κατάσταση, αλλά είναι πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός.